Αγαπητοί πατριώτες, ίαν και ευλογίαν και καλόν ημέρα. Κερεκή, Τριγωμηνά 22, 1995. Παρακολουθώντας τις δραστηριότητες των νεαρών ποντίων στους χώρους των συλλόγων μας, αναλογίζομαι σε πόση μειονεκτικότερη θέση βρισκόμασταν εμείς από τους σημερινούς νέους μας. Πάω αρκετά χρόνια πίσω, όταν κι εγώ κάποτε ήμουν παιδί του γυμνασίου. Ντρεπόμασταν τότε να λέμε ότι ήμασταν πόντι. Μας χλέβαζαν, μας κοροϊδεύαν, μας φόρτωναν με πολλά κοσμητικά επίθετα που πρόσβαλαν την καταγωγή μας. Σήμερα όμως με την καταξίωση των ποντίων, με την εργατικότητά μας, με τα επιτεύγματά μας, με όλον αυτόν τον δυναμισμό των ποντιακών, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας όχι μόνο δεν ντρέπονται, αλλά με υπερηφάνεια διαλαλούν. Είμαστε πόντι. Αυτά τα παιδιά της τρίτης και της τέταρτης γενιάς ας πάρουν τη λίγη λάμψη που έμεινε στα κουρασμένα μάτια της πρώτης γενιάς και ας την κάνουν φλόγα και ας τη μεταφέρουν στα πέρατα της οικουμένης και ας δείξουν και ας διδάξουν στις επερχόμενες γενιές ότι εκεί στον καταγάλανο πόντο έζησε και άνθησε ένας πολιτισμός χιλιάδων ετών. Να γίνετε εσείς οι νέοι οι συνεχιστές των ποντιακών παραδόσεων και να είστε βέβαιοι ότι θα έχετε την αγάπη και τη συμπαράσταση όλων μας.
σε έναν θαναμένο πουλί μαμπαλσό σταυροδρό με σε έναν θαναμένο τα σπαρέλω πας δύο είναι τέναν εγώ θα δε νο τα σπαρέλω πας δύο είναι τέναν εγώ θα δε νο. Ψηλάνε σε πλατινές γιατί να νενεμένες και σ' ο ήλιο βασίλεμαν κατέρχουσε δεβε μες και σ' ο ήλιο βασίλεμαν κατέρχουσε δεβενες. Πολλές μαγικές συνήθειες και δυσιδαιμονίες επικρατούσαν στην πατρίδα μας τον Πόντο. Σήμερα θα περιοριστούμε σε μερικούς εξορκισμούς και σε μερικές μαγικές ενέργειες. Οι εξορκισμοί ελέγονται τροπάδια. Η ομίχλη, η δίσα στη γλώσσα μας, ήταν καιρικό φαινόμενο σύνηθε στον Πόντο και τις περισσότερες φορές δυσκόλευε τους ανθρώπους στις δουλειές τους και αλλού. Οπότε για να την απομακρύνουν έπρεπε ένα πρόσωπο πρωτότοκο να έμενε λίγο ημίγυμνο και μόνο του ή με άλλα παιδιά να απαγγείλει. Δίσα δίσα δισόκολε, εφτά καβαλερόκολε, εσκέρτε αλής ο τουραλής με τα ψηλά με τα χοντρά με τα ειδή τα κέρατα, κατατρυπέν τα κρέατας και τρέχνε τα φαρμάκια. Έπαρτα σκυλοκούταβας ρούξον σι μαυροθάλασσαν. Oh,
για να προφυλάξουν τους ανθρώπους από τον νυχτερινό εφιάλτη, την Ταβάρα. Έλεγαν και χειρονομούσαν απειλητικά ή οικετευτικά τους κατωτέρους τείχους. Ταβάρα, βάρα κιάβαρε και χαμοπεταλήχτρα, στον ουρανόν ορκίζωσε, σιγήν παρακαλώσε. Για μέτρα τ' άστρα του ουρανού και τη δεντρού τα φύλλα, καυκίν καυκίν τη θάλασσαν, κοκκίν κοκκίν των άμμων. Κοντά μαλλία μέτρα τα μακραία λιταρίατα, κορδίλια άλυτα μαφίντς, άκρα σκηνή δεμένα, κι αμοντοτελειόντζατα, ατότε ελαφάμι.
γενερθέν πουλί μη ανοίξει, θα βγαίνω σα μπαρχαρά, βάι θα βγαίνω σα μπαρχαρά. Τέλειωτα βράδια των παλαιών χρόνων, τα παρακάθεντε πήραντε μετέρ, οι μάνες μας, οι γιαγιάδες μας, να μεγαλώσουν τις μέρες τους όπως λέγουμε, πήναν τη νύχτα ημέρα, απλώς για να προλάβουν να τελειώσουν τις δουλειές τους, να απαλλαγούν δε από τις δικές μας ενοχλήσεις, μας μάθαιναν τραγουδάκια παιχνίδια, οπότε εκείνες έπλεκαν ή εμπάλιζαν, και εμείς εμετραβόδναμε, εμέπαιζαμε. Ας θυμίσω μερικά από αυτά τα τραγουδάκια. Τίμη τίμη των αητών των σταυρωτών, κρούο πέρο το γαντάρ και φιλό το καλαμάρ. Καλαμάριμ τι θέλεις, θέλω κόκκινο νοβόν, να πουλιάζουν τα πουλόπα
και βγαίνω συμφολέαν και σχωρώ τον βασιλέαν. Όταν ζητούσαμε καμιά φορά να μας πουν κάποιο παραμύθι, γινόμασταν δε πολλές φορές και φορτικοί. Και όταν εκείν τσίχαν τον καιρόνα του, έλεγαν τεύκολο, να σου λένε τεύκολο το παραμύθι. Ποιον έτον, ακούστε το. Έτον ίνας βασιλέας, πέτρο εν ψωμήν κελέας. Κι όντα κεύρικεν ελέας, έτρο εν τα κοπαλέας. Μαγουλός, αμαχιάσι μαγμαχιάς, τα γρήγορα νόσο.
μίαν τρεις νοματαυτζίδες εντόκανα πάση να ρασίνε να λάγουν. Στη στράταν σίτια επέγναν έβραν τρία χωρία, τα δύο έσαν έρημα και σ' άλλα πες ανθρώπ κέσαν. Αρεσέβαν στο χωρίον που κέσαν ανθρώπ και είδαν τρία οσπίτια, τα δύο έρημα και χαλαγμένα και τάλο ασκέπαστα. Εσέβανα του απές και έβραν τρεις νομάς γυναίκες, ήδη ψυγκήχαν και άλλοι από θαμέντσα. Άρα ψαλάφεσαν απατέντην από θαμέντζαν έναν κουτί να ψένε τον λάγωνα τον και εκείνη έδειξαν τρία κουτία, τα δύο τσακωμένα και τ' άλλο κόλλον γκίσιν. Άρα πέραν ατών το κίσιν κόλλον και έψεσαν το λάγωνα τον και επήκαν πιλάφ. Εψέθεν το πιλάφ και τα πληγούρα εχάθαν και το ζωμίν επέμνε. Επέραν να το σημέσεν και έφαγαν πολλά, πολλά. Η κοιλία του νεπρέστεν και τα σίλια του και νευράχτα.
Κυρίες και κύριοι, ο Πετινό είναι κούξε. Παίξε να τον εγνεύτσεν. Που τσέξε να το σοζόρνατ μέσα του. Θα ακούετε το άλλο την Κυριακή και γνεφίζω. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Γεια σας.